Κώστας Δουζίνας, καθηγητής Πανεπιστημίου πρώτα απ' όλα και στη συνέχεια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, κύριε Λαζαρίδη. Πειραιώτικη εκπομπή κάνετε. Ναι, εδώ. Εδώ κάνουμε. Έχουμε τον Παντελή. Ο Παντελής, ναι, ο οποίος. Και εγώ. Με τους ψήφους του βεβαίως κτλ. Παρό λίγο δήμαρχος. Παντελάκο μου, λυκέ μου. Εδώ είμαστε λοιπόν να μιλήσουμε για πλήθος πραγμάτων. Δύο μόνο κουβεντούλες πριν πάμε όπως πάντα στην αρχική μας μουσική, έτσι για να μπαίνουμε στο κλίμα. Σε σχέση με την τελευταία ιστορία, με αυτό που πριν από λίγο ψηφίστηκε και προφανώς αναφέρομαι στην διορθωτική σε σχέση με τον βιασμό διάταξη. Ήταν μια πολύ σημαντική, νομίζω, τροπολογία αυτού του καταπληκτικού νέου κώδικα του ποινικού δικαίου, στο οποίο εισήγαγε τον ορισμό του βιασμού ως πράξη σεξουαλικής συνέβρεσης χωρίς συνένεση. Αυτή είναι, νομίζω, στην παγκόσμια βιβλιογραφία, αλλά και στα περισσότερα ποινικά συστήματα, ο τρόπος με τον οποίο κατανοείται ο βιασμός. Το όχι σημαίνει όχι και αν δεν υπάρχει συνένεση από την γυναίκα ή από τον άνδρα, στις περίπτωση που έχουμε άνδρες θύματα, τότε ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν σημεία φυσικής βίας, η πράξη αυτή είναι εγκληματική, είναι απαράδεκτη και πρέπει να τα καταδικάζει και η κοινωνία, και εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα νομίζω, και βέβαια το ποινικό δίκαιο. Ναι, βέβαια, μην ξεχνάμε τώρα πέραν του τυπικού ζωλευτή ιστορία, μην ξεχνάμε την κατάπτυστη αντίληψη που σε κάποιους κυκλοφορεί, τα ήθελε και τα λοιπά και τα λοιπά. Γιατί πέραν του τυπικού, τι υπάρχει τριγύρω και τι διαχέεται στην κοινωνία έχει πολύ μεγάλη σημασία. Να προσθέσω, αγαπητέ Θανάση, εδώ πέρα το εξής. Το έγκλημα του βιασμού είναι από τα πιο συνηθισμένα αλλά και από τα πιο αόρατα εγκλήματα. Στην Ελλάδα, από τα καλύτερα στοιχεία που έχουμε, μόνο μία από τις πέντε γυναίκες που έχουν βιαστεί πηγαίνει καταρχάς στην αστυνομία. Από αυτές που πάνε στην αστυνομία, δηλαδή το 20%, μόνο γύρω στο 8-9% αυτή καταλήγει σε δίωξη και μόνο, 3% και μόνο 3% σε καταδίκη. Αυτά είναι νούμερα που είναι πάρα πολύ ανάλογα με αυτά που βλέπουμε και στα άλλα μεγάλα κράτη που υπάρχει και πολύ μεγάλη έρευνα. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό, η συζήτηση σήμερα ήταν σημαντική για να αρχίσει την απονομιμοποίηση αυτής της λογικής, για το οποίο μίλησες και εσύ πριν, την απονομίζεις της λογικής ότι τα θέλουν οι γυναίκες γιατί φοράνε μίνι φούστες, ναι, 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 ή γιατί είναι προκλητικές, και μετά ο άντρας χρησιμοποιεί αυτά τα πράγματα για να θεωρήσει ότι είχε το δικαίωμα να το κάνει. Αλλά το βασικό είναι να το καταλάβουν και τα μικρά κορίτσια και οι κόρες και όλες οι γυναίκες. Και να προσθέσω εδώ ότι ο μεγαλύτερος αριθμός βιασμών δεν γίνεται από τον ξένο, τον άγνωστο, αυτόν τον οποίο τον ξέρουν, γίνεται μέσα στην οικογένεια. Και να καταλάβουν ότι από εδώ και μπροστά θα έχουν πάντα το δικαίωμα και θα πρέπει η αστυνομία να ανταποκρίνεται σε αυτό τους το δικαίωμα, να πούνε όχι και να μην υποστούν αυτό το έγκλημα, το οποίο έχει εξαιρετικά άσχημα ψυχολογικά αποτελέσματα, πέρα από τα άμεσα αποτελέσματα για τα θύματα. Ναι, βέβαια, και το γεγονός ότι αυτού του είδους το έγκλημα είναι και δυστυχώς, και γι' αυτό δεν συνεχίζουν πολλές φορές, είναι διαρκείας, είναι ο εξευτελισμός της δημόσιας, που καταλήγει να είναι δημόσια διαπόμπευση για το θύμα και όχι ακριβώς για το θήτη. Έτσι, ακριβώς, είναι. Πάρα πολλές φορές σε πολλά μέρη της Ελλάδος και βέβαια παλιότερα σχεδόν παντού, το θύμα εμφανιζόταν ως αυτός ο οποίος έκανε το έγκλημα. Και το χάσιμο της τιμής του, υποτίθεται, υποβίβαζε τη γυναίκα στη κοινωνία και επομένως είχαμε μια δεύτερη θυματοποίηση, όπως υπάρχει και μια δεύτερη θυματοποίηση πολλές φορές δυστυχώς και στην ποινική διαδικασία, όπου εκεί το παρελθόν, το ιστορικό του θύματος γίνεται αντικείμενο συζήτησης, έτσι ώστε να εμφανιστεί ότι ο δράστης δεν έφταιγε αλλά προκλήθηκε. Θα σταθώ μόνο, για να περάσουμε και λίγο στο μουσικό κομμάτι, σε αυτό που πολύ σωστά είπες στην αγόρευσή σου για το γεγονός αυτό που είπες προηγουμένως, ότι το 99% είναι γνωστός, είναι δικός, είναι της οικογενείας, είναι της παρέας. Μόνο στις ταινίες υπάρχει ο καθέξιν βιαστής που τον ψάχνει επί
Συνήθως είναι, οι ταινίες είναι 90 με 120 λεπτά και στο τέλος τον βρίσκουν. Στην πραγματικότητα, δυστυχώς, είναι αυτό που πολύ σωστά είπε στην αγόραψή σου, ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Της διπλανής πόρτας. Αν όχι της ίδιας πόρτας. Της ίδιας πολλές φορές. Της ίδιας πολλές φορές. Και να πω κάτι για να το τελειώσουμε το θέμα. Νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια βέβαια και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Καλογύρου, αλλά βέβαια και σε όλες αυτές τις συναδέλφους, την κυρία Καβαδία, την κυρία Θελερίτη, τις πολλές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που σήκωσαν αυτό το θέμα, και ελπίζω από τη συζήτηση τουλάχιστον κάποιες κοπέλες, κάποιες γυναίκες να ακούσουν ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα και να ξέρουν ότι έχουν το δικαίωμα να πάνε να καταγγείλουν στην αστυνομία τον βιασμό και να απαιτήσουν από την αστυνομία να κάνει όλα τα σωστά βήματα έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε ποινική δίκη και πιθανή καταδίκη του δράστη. Κώστας Δουσίνας μαζί μας, αγαπημένος φίλος και σύντροφος, και μια σειρά άλλα πράγματα εξίσου ενδιαφέροντα για μας, ίσως αδιάφορα για εσάς. Γιατί ψήφισε το 2015 ο κόσμος ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ του δώσε ελπίδα. Μετά από πόσα, 5 χρόνια πτωχοποίησης της ελληνικής κοινωνίας, χωρίς προηγούμενο πτωχοποίησης. Τα γνωστά, το 25% η μείωση του ΑΕΠ, το 27% η ανεργία, το 60% η ανεργία των νέων, το 40% μείωση των συνδωμάτων. Τώρα τα λέμε, ας πούμε, σαν νούμερα. Καταστράφηκαν ζωές. Εκείνη την εποχή δεν ήταν νούμερα όμως. Δεν ήταν νούμερα. Καταστράφηκαν ζωές. Και όταν ο ελληνικός λαός περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον λαό χώρας μνημονίου αντιστάθηκε, βγήκε στους δρόμους, με όλους τους τρόπους. Δεν είναι μόνο καταλήψεις, ήταν διάφορα κινήματα που υπήρχαν παντού, τα κινήματα αλληλεγγύης, τα κοινωνικά ιατρία, τα κοινωνικά αιματοφυλάκια, οι κοινωνικές κουζίνες. Όλα αυτά βγήκε ο κόσμος και άρχισε να παίρνει την τύχη στα χέρια του. Και εμφανίστηκε ένα μικρό κόμμα, το οποίο πάντα βέβαια βρισκόταν σε αυτή την πλευρά, στην πλευρά των αντιστάσεων, στην πλευρά της κοινωνικής πρωτοβουλίας, των λαϊκών συνελεύσεων κτλ. Και το οποίο κάποια στιγμή είπε εκείνο το περίεργο, όπως ακούστηκε τότε, σχεδόν κάτι μεταξύ τρέλας και θαύματος: θα πάμε εμείς να πάρουμε την εξουσία. Και εκεί όλα τα υπόλοιπα κόμματα σε ένα μεγάλο βαθμό είτε είχαν απαξιωθεί είτε από την κοινωνία είτε δεν είχαν συμμετάσχει σε αυτές τις μεγάλες δράσεις, τις μεγάλες αντιστάσεις του ελληνικού λαού, δεν ήταν δυνατόν προφανώς να απαντήσουν σε αυτό το κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ ότι εμείς είμαστε εδώ, είμαστε από εδώ, όπως έλεγε και ο φίλος ο Νίκος ο Μπελαβίλας, και θα προχωρήσουμε στην εξουσία. Και η ελπίδα που υπήρχε εκείνες τις ημέρες, θυμάσαι, Αγαπητέ Θανάση, και την προεκλογική εκστρατεία του ΣΥΡΙΖΑ πριν από το Γενάρη του 2015, αλλά το και 14 εκείνο, από το 2014. Και εκείνο το βράδυ του Γενάρη, που στο Σύνταγμα και στα προπήλαια είχαν έρθει από όλη την Ευρώπη και από όλο τον κόσμο να πανηγυρίσουν, γιατί βλέπανε ξαφνικά ένα μικρό φως, μια ακτίδα φωτός να βγαίνει από ένα μικρό λαό, μια μικρή χώρα και ένα πολύ μικρό κόμμα, και το οποίο είχε σταθεί όρθιο και είχε πει: κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την καταστροφή, αυτή τη λαϊκή καταστροφή, αυτή την καταστροφή του κράτους μας, της παράδοσής μας, του οτιδήποτε, για το οτιδήποτε είναι γνωστή η Ελλάδα διεθνώς. Και ήταν αυτό λοιπόν, ήταν μια από τις πολύ μεγάλες στιγμές. Αν προσθέσουμε και τι έγινε παραδείγματος χάρη στο δημοψήφισμα του 2015, εγώ θα έλεγα και έχω γράψει ότι πιθανόν ήταν μια από τις μεγαλύτερες στιγμές αντίστασης ενός λαού από το Μάιο του 68 στο Παρίσι, μιλώντας για την Ευρώπη βέβαια. Ήταν κάτι το συγκλονιστικό. Και ο φόβος, ο τρόμος, η πείνα, η συναισθηματική επίθεση που είχε δεχτεί ένας λαός, μπήκε, άλλαξε, έγινε ένα θετικό συνέστημα ελπίδας και μία πίστη ότι μπορούμε να ξαναβρούμε την αξιοπρέπειά μας. Ήταν κάτι σπάνιο, νομίζω, πιθανόν δεν το ξαναζήσουμε στη ζωή μας, ενώ είμαστε και τυχεροί που το ζήσαμε. Ναι, κύριε Περίεργο, ακριβώς, ότι τόσο πυκνός πολιτικός χρόνος μέσα σε... Τι συνέβαινε, Κώστα, την εποχή εκείνη στην Ευρώπη? Με ένα μικρό συμπλήρωμα. Στην Ευρώπη υπήρχε η εξής αντίφαση. Ενώ στον πανεπιστημιακό χώρο, στα συνέδρια που πήγαινα εγώ, είτε οικονομολόγων, είτε κοινωνιολόγων, τα συνέδρια κοινωνικών επιστημών, η πολιτική της λιτότητας, αυτό που μετά το ονομάζαμε, και ίσως αυτός είναι ένας όρος που είναι λιγάκι έτσι πολύ
έχει πολλά πράγματα πάνω του, νεοφιλελευθερισμό της, λιτότητας των ιδιωτικοποιήσεων, του να γίνει ο κάθε ένας από εμάς επιχειρηματίας του εαυτού του και να σκέφτεται τον εαυτό του σαν το κέντρο της γης, να βλέπει τους άλλους ανθρώπους είτε ως εμπόδια στα έργα του, είτε ως εργαλείο. Αυτή η λογική ότι γίνομαι μικρομαγαζάτορος του εαυτού μου. Πρέπει να αγοράσω, ας πούμε, την υγεία μου, την παιδεία μου, τη σύνταξή μου κτλ. Αυτή λοιπόν η θεωρία στο οικονομικό πεδίο είχε πλήρως αποτύχει και ήταν τελείως καταμετρήσιμο γιατί απέτυχε. Διότι αυτή ήταν ακριβώς η θεωρία που προσπάθησε από το 1989 και μετά να εισάγει ο καπιταλισμός, να γίνει ένας νέος καπιταλισμός στηριγμένος στο δανεισμό, στα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που δημιουργούσαν τις δυνατότητες δανεισμού για τα άτομα, για τις εταιρείες και για τα κράτη. Και απέτυχε το 2008, το 2009. Ήτανε ριζική και τραγική αποτυχία που υπήρξε με την τότε χρεοκοπία της Lehman Brothers και μετά τη σειρά των χρεοκοπιών τραπεζών. Ναι, ήταν πια η χρεοκοπία ξεκίνησε. Ακριβώς. Και ενώ υπήρχε αυτή η άποψη πια, είχε γίνει απολύτως κατανοητή στον πανεπιστημιακό και τον ακαδημαϊκό χώρο και ακόμα, ας πούμε, τους μεγάλους σχολιαστές στα διεθνή μίντια, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθούσε να ακολουθεί ακριβώς αυτή την ορθοδοξία, αυτόν τον δογματισμό. Και είχαμε λοιπόν αυτή την αντίφαση, ότι από τη μια πλευρά αυτοί που ασχολιόντουσαν ξέρανε ότι τα πράγματα πήγανε χάλια, ξέρανε ότι η χρεοκοπία της Ελλάδος σε μεγάλο βαθμό είχε σχέση με το να σωθούν οι γαλλικές και γερμανικές τράπεζες, αυτά τα λέγαμε στα συνέδρια, δεν ακουγόντουσαν στο δημόσιο λόγο. Και εκεί έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και βάζει τη μικρή λαμπίτσα, ανάβει αυτή τη μικρή λαμπίτσα και φωτίζει λίγο την Ευρώπη, παίρνοντας τις απολύτως τεκμηριωμένες επιστημονικές απόψεις των οικονομολόγων και των κοινωνιολόγων και των άλλων και πια κάνοντάς τον λόγο μιας κυβέρνησης που είναι υποχρεωμένης και οι άλλες κυβερνήσεις να τον ακούσουν, όπως δεν ακούγανε το Βαρουφάκι εμένα παραδείγματος χάρη όταν είμαστε απλώς πανεπιστημιακοί, και να τον ακούσουν και οι ευρωπαϊκοί λαοί. Και εκεί πάλι αρχίζει να δημιουργείται ένα δεύτερο πρόβλημα για τις ελίτ. Τι θα γίνει τώρα εάν αυτά τα οποία λέει ο Τσίπρας και η κυβέρνηση στην Αθήνα τα υιοθετήσουν και οι Ιταλοί, τα υιοθετήσουν και οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι, οι Ιρλανδοί? Εκείνη τη στιγμή λοιπόν πάλι δόθηκε για μερικούς μήνες ίσως, δυστυχώς μόνο για μερικούς μήνες, πάλι ένα σημείο, μια ακτινοβολία, μια ακτίνα, μια ακτίνα φωτός, ακτίνα ελπίδας και για τους άλλους, τους ευρωπαϊκούς λαούς. Μάλιστα, όπως έλεγες τώρα. Ακριβώς. Και κράτησε, όπως λέω, λίγους μήνες, αλλά άλλαξε το πεδίο. Το γεγονός ότι σήμερα πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση η συζήτηση για την επιστροφή σε έναν βαθμό του κοινωνικού κράτους, για να επιστρέψουν μερικά βασικά κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα, δεν θα υπήρχε εάν ακριβώς ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνησή μας δεν είχε φτιάξει ένα θεμέλιο ή πες μια ραχοκοκαλιά, ένα σκελετό επάνω στον οποίο μπήκανε και οι άλλες προοδευτικές, κεντροαριστερές και αριστερές δυνάμεις και είπανε, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί αυτό να συνεχιστεί. Και εάν αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μικρή μετατόπιση, όχι αρκετή, ούτε καν η αρχή μιας πραγματικής αλλαγής στις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές, αλλά η αρχή μιας μετατόπισης, η αρχή της αρχής μιας μετατόπισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλα κράτη, σε ένα βαθμό νομίζω ότι το χρωστάνε και στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το 2015, το 2015 που όλοι μας δώσαμε αυτές τις ελπίδες αλλά και αυτές τις μάχες. Υπάρχει τεράστια απόσταση ανάμεσα στον Γενάρη και τον Σεπτέμβριο του 2015. Στην πραγματικότητα. Βέβαια υπάρχει. Και υπάρχει για όλους μας, για σένα Θανάση, για όλους μας τους φίλους και τους συντρόφους, οι οποίοι για χρόνια και πρακτικά στους δρόμους με τα κινήματα και τις διαμαρτυρίες και στα θεωρητικά μας γραφτά είμαστε εναντίον των πολιτικών της λιτότητας. Και το τρίτο μνημόνιο, ο συμβιβασμός ήταν νομίζω του 2015 του Ιουλίου και μετά του Αυγούστου, από τη μία πλευρά ήταν ένα
πολύ πιο ήπιο μνημόνιο, πολύ λιγότερα μέτρα, πολύ μικρότερη επιβάρυνση του ελληνικού λαού, αλλά την άλλη πλευρά πήγαινε αντίθετα στη δικιά μου ιδεολογία, στη δικιά μου θεωρία, σε αυτά για τα οποία έχω αγωνιστεί, όπως και όλοι μας, ας πούμε, για καμιά δεκαετία, 15 χρόνια. Επομένως, ναι, υπήρχε, ξεκίνησε αυτό που θα έλεγα το χαρακτηριστικό της κυβέρνησης αυτής τα τελευταία 4 χρόνια, που είναι η αντίφαση. Ζούσαμε στην αντίφαση. Ήταν μια κυβέρνηση αντίφαση. Καταρχάς, η αντίφαση ανάμεσα προφανώς στην ιδεολογία, στις αρχές και στις αξίες μας και στις πολιτικές οι οποίες μας επιβληθήκανε και οι οποίες έπρεπε να τις εφαρμόσουμε. Να τις εφαρμόσουμε βέβαια με ένα τέτοιο τρόπο που θα προσπαθούσε συνεχώς να βρεις μια χαραμάδα, να κάνεις μια ρογμή για να κάνεις το παράλληλο πρόγραμμα, να βοηθήσεις. Κάποια από τα κομμάτια του παράλληλου. Ή κάποια από τα κομμάτια του παράλληλου. Αλλά αυτή ήταν η λογική από την αρχή. Ότι έχουμε αυτή τη στιγμή αυτόν τον πτωχοποιημένο λαό, αυτό το ναρκοθετημένο πολιτικό πεδίο με την λεγόμενη αριστερή παρέθεση που τα ετοιμάσανε. Τα ετοιμάσανε, περιμένα σε 3 μήνες θα πέσει αυτή η κυβέρνηση. Δεν θα έχει να πληρώνει μισθούς και συντάξεις. Και τα ξέρουμε τώρα βέβαια μέσα από κανονικά πια και πλήρη στοιχεία. Δεν είναι υποθέσεις πια. Δεν ήταν υποθέσεις καθόλου. Mm-hmm. Το ότι ο Σαμαράς δεν τελείωσε την πέμπτη αξιολόγηση και άφησε, δεν ξέρω εγώ, μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στα ταμεία, δεν ήταν κάτι το οποίο έγινε τυχαία. Ήταν οργανωμένο. Δεν ήταν ανικανότητα. Ήταν οργανωμένο. Όχι. Ναι. Και να σας πω ότι για πρώτη φορά το 2013 κάποιος κύριος Bill Fraser έγραψε στο περιοδικό Forbes, που είναι το περιοδικό των πλουσίων, των κρίσεων. Που δίνει γραμμή, εν πάση περιπτώσει. Ακριβώς, ένα άρθρο. Δώστε στην Ελλάδα τον κομμουνισμό. Και τι έλεγε ο κύριος Φρέζε το 2013? Έλεγε, από ό,τι φαίνεται, οι Έλληνες είναι οι πιο απίθαρχοι, οι πιο περίεργοι. Λοιπόν, δώστε τους τον κομμουνισμό, αφήστε τους να βγάλουν μια αριστερή κυβέρνηση, μετά καθίστε τους καναπέδες σας, απολαύστε την καταστροφή της και μετά καταστρέφεται η αριστερά στην Ευρώπη για μια γενιά. Δηλαδή, ήταν από την αρχή, φαίνεται, ότι ο κόσμος που έβλεπε ότι πήγαινε. Bill Fraser στο περιοδικό Forbes το 2013. Άστο, σαν να έλεγε, άστο να γίνει, αφού πάει προς τα εκεί. Κάντο, όχι μόνο άστο να γίνει. Βοήθησε το να γίνει. Δηλαδή, εγώ δεν λέω ότι υπήρξε καμία συνωμοσία, αλλά ήταν προφανές ότι από ένα σημείο και μετά ήξεραν και οι Έλληνες και η ελληνική τρόικα, να πούμε, και η ευρωπαϊκή τρόικα, ότι το πράγμα θα πάει. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει τις εκλογές. Μικρό διαλυματάκι και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Μόλις τώρα μπαίνουμε στην ουσία. Ας σταθούμε όμως, ας μείνουμε στο Brexit, στην προσπάθεια που είχε γίνει. Εξάλλου είναι η αμέσως επόμενη κουβέντα σε σχέση με τον κύριο καθηγητή, με τον Φρέιζερ, ο οποίος προφανώς εκεί κάπου το πήγαινε το πράγμα. Γιατί υπόθηκε κατά καιρούς έντονα η ιστορία του Brexit, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε να δείτε. Τότε εγώ ήμουν ακόμα στην Αγγλία και ήμουν συνεχώς στα ραδιόφωνα, στη τηλεοράση μια-δυο φορές, αλλά σε δημόσιες συζητήσεις, σε πάνελ και τα λοιπά, γύρω από το τι γίνεται στην Ελλάδα. Και βέβαια το Brexit ήταν το θέμα της μόδας, πρώτη σελίδα των εφημερίδων, πρώτο θέμα στις ειδήσεις και τα λοιπά. Και να σας πω τι έλεγα τότε και το λέω και τώρα. Κανένας μας, νομίζω, ή οι περισσότεροι που ξέρω εγώ που ανήκω σε αυτό το χώρο, δεν είχε κανένα μεγάλο έρωτα με το ευρώ. Πολλοί από εμάς θα λέγανε τώρα, το είχαν πει και τότε, θα λέγανε και τώρα, ότι ήταν λάθος που μπήκαμε. Και αν μαγειρεύσαν και τα βιβλία και τα λοιπά, τρόπος με τον οποίο διπλό λάθος. Εν τούτης, εκείνη τη στιγμή δεν ήταν δυνατόν να φύγει η Ελλάδα από το ευρώ. Δηλαδή, αν ήταν λάθος το πώς μπήκαμε, θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο λάθος αν βγαίναμε. Και να σας το πω με ένα πολύ πολύ απλό τρόπο, το οποίο το καταλαβαίνανε τότε και οι Βρετανοί εντονότατα, γιατί και αυτοί περνάγανε από συνθήκες λιτότητας. Η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο εισάγει το μεγαλύτερο μέρος των αγαθών που το χρειαζόμαστε για την καθημερινή μας ζωή. Εισάγει την ενέργεια, εισάγει τα φάρμακα, εισάγει ένα μεγάλο ποσοστό των τροφίμων μας. Όπως ξέραμε, το 2015, μετά τα 5 χρόνια της κρίσης, το βιωτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα είχε πέσει περίπου 40%, και βέβαια στα φτωχότερα στρώματα πολύ περισσότερο, για να φτάσουμε στο 40%, και γι' αυτό είχαμε και την λεγόμενη τότε ανθρωπιστική κρίση.
Εάν η Ελλάδα έφυγε από το ευρώ, αν δηλαδή πηγαίναμε στη δραχμή, ποιος θα ήταν ο λόγος για να γίνει υποτίμηση? Αυτή ήταν η λογική, είναι μια κλασική λογική διαφυγής. Των οικονομολόγων, διαφυγής, ότι υποτιμάς και επομένως κάποια στιγμή η οικονομία μέσω των εξαγωγών αρχίζει σιγά σιγά πάλι να ανασένει. Όταν λοιπόν τότε ρωτούσαμε τους συναδέλφους που ήταν υπέρ αυτής της γραμμής, πόσο θα νομίζετε ότι πρέπει να είναι η υποτίμηση και πόσο θα κρατήσει η κρίση, η οποία θα βάθαινε αυτόματα, διότι από τη στιγμή που υποτιμάς το νόμισμα, η αναβάθμιση, η ανατίμηση των προϊόντων εισαγόμενων είναι συνήθως, από ό,τι ξέρουμε, υποτίμηση συν ένα 5%. Δηλαδή, εάν υποτιμούσες, αν η νέα δραχμή ήταν 20% κάτω από το ευρώ, το γάλα που εισάγεται ή η βενζίνη που εισάγεται θα ήταν 25% ακριβότερη. Και αυτό ρωτούσαμε, πόσο θα κρατήσει. Τότε το μόνο παράδειγμα που είχαμε ήταν το πρόσφατο, ενώ ήταν η Αργεντινή, η οποία βέβαια δεν ήταν σε κοινό νόμισμα, αλλά είχε το λεγόμενο pegging στο δολάριο, δηλαδή είχαν κάνει το νόμισμά τους να ακολουθεί το δολάριο, και οι οποίοι κάποια στιγμή βγήκανε από αυτήν την εκούσια δήλωση ακολουθίας του δολαρίου και κάναν υποτίμηση. Και βέβαια, κοιτώντας τα στοιχεία και κοιτώντας τι συνέβη στην Αργεντινή τα πρώτα 2-3 χρόνια μετά την υποτίμηση, έβλεπες και έβλεπαν και αυτοί οι οποίοι ήταν ακόμα και υπέρ του Brexit, ότι μπορούσε να πάρει μέχρι και 18 μήνες. Και τότε θυμόμαστε την άλλη 11η Σεπτεμβρίου. Όχι την επίθεση στους διπλούς πύργους, αλλά την ανατροπή του Αλιέντε, η οποία έχει ξεκινήσει με τις περίφημες διαδηλώσεις των οικοκυρών, τις κατσαρώνες στους δρόμους. Και λέγαμε ένα κράτος το οποίο, αν θυμόσαστε και τότε συζητιότανε, οι δυνάμεις ασφαλείας δεν ήταν πλήρως κάτω από τον έλεγχο της κυβέρνησης. Πώς θα ήταν δυνατόν? Ότι ήταν ελάχιστα. Ναι. Πώς θα ήταν δυνατόν να κάνεις κάτι τέτοιο? Εγώ θεωρώ ότι εκείνη τη στιγμή η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός βρέθηκε σε ένα δίλημα, το οποίο το ξέρουμε από την ελληνική γραμματεία, το κλασικό τραγικό δίλημα, ένα δίλημα που έχει τις δύο του πλευρές και από τις οποίες και τις δύο, καμία από τις δύο δεν είναι αποδεκτή, δεν, και οι δύο σε καταστρέφουν. Ό,τι και να πάρεις θα καταστραφείς από την άλλη. Και νομίζω ότι σε τελική ανάλυση δεν υπήρξε από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την κυβέρνηση, από όλους μας, μία, νομίζω, απόρριψη, εγκατάλειψη των αξιών μας κατά της λιτότητας, κατά αυτού του είδους της σκληρής πτωχοποίησης των πληθυσμών, αλλά μια πραγματιστική, νομίζω, απόφαση ότι το λιγότερο κακό ήταν να μείνουμε στο ευρώ και να προσπαθήσουμε να ξαναφτιάξουμε την Ελλάδα, και σε αυτό σε ένα μικρό βαθμό το πετύχαμε. Άρα το αποτέλεσμα που για πάρα πολλούς από εμάς, αν όχι για όλους, ήταν εξαιρετικά οδυνήρο, το αποτέλεσμα εννοώ των ευρωεκλογών. Βεβαίως είναι μιας άλλης τάξεως θέμα οι ευρωεκλογές. Αν δηλαδή τις δούμε ως απλά ευρωεκλογές, θα θεωρήσουμε ότι η χαλαρή ψήφος και όλα αυτά που κατά καιρούς έχουν ακουστεί για ευρωεκλογές. Συγκεκριμένες όμως έχουν μια ιδιαίτερη και πολύ συγκεκριμένη επισήμανση. Αν θεωρήσουμε λοιπόν ότι αυτού του είδους οι 9,5 μονάδες διαφορά σε σχέση με την αρχική μας σταθερή βάση, μπορούμε να πούμε ότι είναι απλά ένα στοιχείο. Κουραστήκαμε, δεν αντέχουμε άλλο. Σε ό,τι έχει να κάνει, εννοώ, με μια συγκεκριμένη ομάδα ή κάποιες συγκεκριμένες ομάδες αυτής της χώρας. Φτάνει η λέξη? Δεν φτάνει, βέβαια. Δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Και ήδη μέσα σε δύο προτάσεις που έχεις πει, αγαπητέ Θανάση, έχεις είτε αμέσως είτε εμέσως υπενιχθεί για διάφορους λόγους και αιτίες. Έχουμε όλοι, νομίζω, περάσει αρκετές ημέρες σε αυτό το περίοδο του πένθους που λέω εγώ, που ξεκίνησε την Κυριακή το βράδυ, και πραγματικά μιλώντας με φίλους, με συντρόφους, αλλά και με αγνώστους στον δρόμο και στο ταξί, ακούς συνεχώς και νέες ερμηνείες, νέες απόψεις, νέες σχέσεις αιτίων και αιτιατών, και νομίζω ότι αυτή είναι μια μεγάλη δουλειά, μια δουλειά η οποία δεν πρόκειται να τελειώσει, όχι τώρα μέχρι τις εκλογές, πιθανόν ούτε και τον επόμενο χρόνο. Αυτά είναι θέματα και επιστημονικής ανάλυσης.
Και βέβαια, όσο πιο κοντά πας στην επιφάνεια του ενός φαινομένου, σε αυτά που γίνανε, ας πούμε, πάντα βρίσκεις και νέους λόγους, νέες αιτίες, νέες εξηγήσεις. Ανακύπτουν, ναι, βέβαια. Ακριβώς. Επομένως, εκεί πέρα, νομίζω αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα και εγώ σέβομαι τις απόψεις όλων των φίλων και των συντρόφων και των αγνώστων που δίνουν τις εξηγήσεις και οι οποίοι αυτή η διαδικασία που μπαίνεις μέσα για να δώσω εξηγήσεις σημαίνει ότι έχεις πονέσει. Σημαίνει ότι έχεις μέσα μια μεγάλη σημασία σε αυτό το γεγονός και θα έλεγα λοιπόν εγώ καταρχάς ότι να, μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας, περνάμε μια εβδομάδα. Η κηδεία συνήθως γίνεται 3-4 μέρες. Η κηδεία είναι ο δεύτερος, το λέει ο Φρόιντ, ο δεύτερος ο συμβολικός θάνατος. Τελειώνει έτσι το πένθος και μετά ξαναμπαίνεις στην κανονική σου νευρωτική ζωή. Διαφορετικά γίνεσαι μελαγχολικός. Εσωτερικεύεις το αντικείμενο του πόθου σου που έχασες. Και αυτό σέρνει. Και τότε και σέρνει. Άρα πρέπει να τελειώσουμε. Εγώ θα έλεγα λοιπόν μία μόνο. Μια πολύ γενική απάντηση για το τι συνέβη όχι στις εκλογές ούτε στην προεκλογική περίοδο τα τελευταία 4 χρόνια. Για να δούμε. Το 2014 που είχαμε τις προηγούμενες ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές είχαμε ένα αποτέλεσμα το οποίο επαναλήφθηκε τώρα αλλά χειροτέρεψε κιόλας. Από τη μία πλευρά το 2014 είχε ο ΣΥΡΙΖΑ μια καλή νίκη στις ευρωεκλογές με 3,5-4%, αλλά έχασε τις περισσότερες περιφέρειες και την πλειοψηφία των δήμων, εκτός από την Αττική και μερικούς δήμους και στη δικιά μας τη γειτονιά στον Πειραιά, στη Δυτική Αττική και σε μερικές άλλες πόλεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από τη μία πλευρά ο ΣΥΡΙΖΑ και το μήνυμα της ελπίδας που έδινε σε σχέση με την εθνική πολιτική μπορούσε να κινητοποιήσει τον κόσμο ο οποίος πήγε και τον ψήφισε και μετά τον ξαναψήφισε το Γενάρη στο δημοψήφισμα και το Σεπτέμβρη. 4 εκλογικές νίκες, κάτι το πολύ σπάνιο πρέπει να πει κανείς. Και ιδιαίτερα στη χώρα μας. Αλλά ταυτόχρονα ήταν ένα κόμμα το οποίο από τη μία πλευρά δεν είχε κοινωνική γείωση, δεν ήταν ενσωματωμένο εκεί που παίζονται τα μικρά παιχνίδια και πολύ σημαντικά παιχνίδια εξουσίας που είναι οι δήμοι, όπως ήταν αργότερα τα συνδικάτα, τα επιμελητήρια, οι φοιτητικοί σύλλογοι, αυτό που θα λέγαμε ο κοινωνικός ιστός. Είχαμε δηλαδή εκλογικές επιτυχίες και αποδοχή του εθνικού μηνύματος, αλλά όχι ιδεολογική ηγεμονία και γείωση. Και δυστυχώς τα αποτελέσματα που είχαμε προχτές δείξανε ότι στα 4 χρόνια αυτό το σημαντικό έργο, το έργο του μυρμηγκιού που ξεκινάς από τα κάτω και προσπαθείς να φτιάξεις παρατάξεις στους δήμους, παρατάξεις στα συνδικάτα, τις φτιάξεις τις έχεις, αλλά να μπορέσεις να τις δυναμώσεις, να έχουν ουσία, ναι. Διότι γιατί παραμένει ακόμα το Κινάλ και το Πασόκ, ας πούμε, και μας λένε αυτά τα περίεργα ότι είχαν επιτυχία? Βασικά ο μεγαλύτερος λόγος επιτυχίας και τέλος πάντων επιβίωσης του Πασόκ είναι ακριβώς ότι ήταν δικτυωμένοι από τα πριν. Και ξέρετε, εδώ μιλάμε συχνά για τη μεγάλη διαφθορά, για τη Siemens, για την Novartis, για το Κελπινό, για το ένα και το άλλο. Αυτές είναι η μεγάλη διαφορά, η διαφθορά, η μεγάλο διαφθορά, η μεγάλη εγκληματικότητα η οποία υπάρχει σε όλα τα κράτη. Εκεί όμως που πραγματικά η διαπλοκή, οι σχέσεις, το πελετειακό κράτος δουλεύει και επομένως δημιουργεί και συνειδήσεις που κάποια στιγμή θα πάνε να ψηφίσουν, είναι ο Δήμος, είναι η κοινότητα. Είναι και αυτό. Στατιστικά έχει βγει ότι παριθμό 1 σε επίπεδο διαφθοράς είναι τα τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Έχεις απολύτως δίκιο, αλλά εγώ δεν το λέω μόνο για τη διαφθορά, το λέω για τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται αυτό το πελατειακό δίκτυο, το οποίο χοντρικά το εκμεταλλεύεται και συνεχίζει να το εκμεταλλεύεται το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν το κάναμε ποτέ αυτό. Και γιατί δεν είναι προφανώς στην ιδεολογία μας και δεν μπορούσαμε να το κάνουμε, αλλά από την άλλη πλευρά δεν προσπαθήσαμε να μπορέσουμε να διεισδύσουμε μέσα σε αυτόν τον κοινωνικό ιστό και να φτιάξουμε επομένως το θεμέλιο, να φτιάξουμε τη βάση επάνω στον οποίο θα χτιζόντουσαν και οι εκλογικές επιτυχίες. Κάναμε κάτι το οποίο γίνεται συνήθως με τις μεγάλες επαναστάσεις. Εγώ δεν λέω ότι κάναμε μια μεγάλη επανάσταση, αλλά και στη Γαλλική και στη Ρωσική επανάσταση πρώτα έγινε επανάσταση, κερδίθηκε δηλαδή η κεντρική εξουσία και μετά από δεκαετίες άλλαξαν σιγά σιγά
και οι τοπικές κοινωνίες, οι διάφορες βαρονίες, οι διάφοροι αυτοί και τα ανάλλαξαν. Ανάλλαξαν. Ναι, και μετά υπήρξαν επανάσταση. Ναι, και ίσως αυτό έχουμε και εδώ. Αλλά και στη δικιά μας περίπτωση είχαμε αυτό το περίεργο. Ήταν δηλαδή. Να επαναλάβω, δεν λέω ότι είχαμε επανάσταση. Είχαμε μια ριζική αλλαγή. Και ξεκίνησε από τα πάνω, αλλά δεν μπόρεσε να προχωρήσει προς τα κάτω. Και χωρίς το από τα κάτω, δεν μπορείς να επιβιώσεις επάπειρον. Μάλιστα. Πάμε λίγο μουσικούλα και συνεχίζουμε. Μεταφορικά είτε κυριολεκτικά, τις τέσσερις μέρες κηδεία και η όλη διαδικασία του πένθους. Από Δευτέρα έχω την αίσθηση τύπης. Θα μπούμε στη διαδικασία της αναγόμωσης σε ό,τι έχει να κάνει με τα πυρομαχικά και με όλη την διαδικασία. Την Παρασκευή έτσι κι αλλιώς ολοκληρώνεται, κλείνουν τα ψηφοδέλτια, δεν είναι έτσι, αύριο. Τυπικά εννοώ, και τη Δευτέρα υπάρχει 10 του μήνα, υπάρχει πηγαίνει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τα ψηφοδέλτια τελειώνουν, αρχίσει η διαδικασία για να καταρτιστούν. Να τελειώσουν με την έννοια ότι να καταρτιστούν στο πρωτοδίκαιο είναι αργότερα. Καλά, ναι, έχει δρόμο, δεν είναι. Εξάλλου πολύ μπορεί να, αλλά η γενική εικόνα υποθέτω κτλ. Είχαμε, απόψη μου πάντα, την όλη διαδικασία των ευρωεκλογών μέσα από ένα μεγάλο road show και μέσα από μια λογική one man show. Νομίζω ότι το Αλέξη Τσίπρας πήρε στην πλάτη του όλη αυτή την ιστορία. Εκ των υστέρων απεδείχθη πρώτον ότι δεν έφτανε και δεύτερον ότι πιθανόν ήταν λάθος σαν λογική. Τι λες εσύ πάνω σε αυτό, ότι έχει να κάνει με το πώς, τι έγινε, αλλά και κυρίως το τι πρέπει να γίνει στην πορεία. Όπως είπαμε, το ταμείο θα γίνει αργότερα. Βέβαια. Πολύ μπορεί αργότερα. Να γίνει και χρόνια αργότερα, με μια έννοια, όταν και οι ερευνητές, αλλά και οι πρωταγωνιστές και οι δευτεραγωνιστές. Μα και τα ίδια τα αποτελέσματα θα μας δώσουν. Θα μας δείξουν πράγματα. Αλλά ενώ και το πήγε λάθος και τι πήγε καλά και τι πήγε λάθος για όλα τα 4 χρόνια και μετά βέβαια και για τα εκλογικά αποτελέσματα, και ελπίζουμε ότι δεν θα πάνε λάθος τα αποτελέσματα, θα πάνε καλά. Τώρα, επομένως, το λέω αυτό διότι δεν νομίζω αυτή τη στιγμή υπάρχει κανένας λόγος να αρχίσουμε μεγάλες κριτικές, και μάλιστα κριτικές προσωποποιημένες, είτε για τον Πρωθυπουργό είτε για άλλους. Δεν ήταν κριτική. Συμφωνώ. Γιατί εγώ θα κάνω κριτική τώρα. Ναι. Και θα κάνω δύο κριτικές. Οι οποίες όμως είναι κριτικές της μεγαλύτερης στρατηγικής του συνολικού σχεδίου, ας πούμε, που μας οδήγησε εκεί, σε αυτή την ήττα, και όχι συγκεκριμένων τακτικών που υιοθετήθηκαν. Η πρώτη είναι εξής. Σε μια κοινωνία πια που είναι πλήρως δικτυωμένη και διαδικτυωμένη, όπου η εργασία και η παραγωγική διαδικασία είναι πια σε μεγάλο βαθμό οριζόντια και οριζοντοποιημένη και όχι κεντρικοποιημένη, όπου ο κόσμος έχει μεγάλη πληροφόρηση και ξέρει τι γίνεται, η παλιά σκοπής μεγάλες συναθρήσεις με πολιτικούς αρχηγούς σιγά σιγά πρέπει να φύγουν και φεύγουν, έχουν φύγει από αλλού, γιατί ο κόσμος πια έχει μάθει και μέσα από τα social media, ή να σας θυμίσω για το δικό μας τον κόσμο, στις μεγάλες καταλήψεις των αγανακτισμένων και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες. Έχει μάθει να συμμετέχει. Δεν θέλει πια ο κόσμος, μια πλειοψηφία νομίζω και κυρίως των νέων ανθρώπων, να πηγαίνουν σε μια πλατεία και να χειροκροτούν και να επιφυμούν. Είμαστε σε μια διαφορετική κοινωνική πια κατάσταση, όπου οι ενεργοί πολίτες θέλουν να συμμετέχουν, να συζητούν, να παίρνουν υπόψη να έχουν τους την αίσθηση ότι συμμετέχουν σε αυτήν την ιστορία. Την αίσθηση, αλλά και την πραγματικότητα. Ναι. Προφανώς η αίσθηση είναι το πρώτο πράγμα. Η πραγματικότητα, αν ακολουθήσει, προφανώς ενδυναμώνει αυτή την αίσθηση. Επομένως, θα έλεγα, ας πούμε, ότι αυτού του είδους οι προεκλογικές καμπάνιες σιγά σιγά πρέπει να εκλείψουν. Και χωρίς να κάνω κριτική για το τι συνέβη, νομίζω ότι σίγουρα και στην επόμενη περίοδο πρέπει αυτό σταδιακά να εγκαταλείπεται και να βρίσκουμε τρόπους με τους οποίους οι πολίτες, οι ψηφοφόροι, οι ενδεχόμενοι ψηφοφόροι μπορούν να έρθουν και να μας μιλήσουν, να μας βάζουν ερωτήσεις, να ακούσουν τα επιχείρηματά μας. Το δεύτερο, και αυτό έχει σχέση με την παράδοση της αριστεράς,
και με την κομματική υπόσταση της αριστεράς, την παραδοσιακή από την αρχή του, τα κομμουνιστικά κόμματα την αρχή του 20ου αιώνα, αλλά και μετά όλα τα κόμματα. Τα κομμουνιστικά είχαν πάντα αυτήν την έντονη σχέση αντιπροσώπευση μιας τάξης, της εργατικής τάξης, ας πούμε, και επομένως υποστηρίζαν και προωθούσαν τα συμφέροντά τους. Εάν φτάσουμε σε μια κατάσταση στην οποία υπάρχει μια αδιαμεσολάβητη σχέση μιας κομματικής ηγεσίας και του λαού, των πολιτών, των ψηφοφόρων, χωρίς τους ενδιάμεσους θεσμούς, εκ των οποίων το κόμμα είναι από τους πιο σημαντικούς και γι' αυτό έχει και μια υπόσταση θεσμική στο Σύνταγμα κτλ. Αυτό βγαίνει από την λογική την παραδοσιακή της αριστεράς. Τώρα εγώ, όπως ξέρεις Θανάση, είμαι αυτός ο οποίος δεν είμαι πολύ υπέρ των παραδοσιακών λογικών. Θεωρώ ότι το κόμμα μας, παραδείγματος χάρη το ΣΥΡΙΖΑ, θα έπρεπε να έχει αλλάξει εδώ και καιρό και να υιοθετήσει ορισμένα ψηφιακά στοιχεία. Να μην γίνει αναγκαστικά ψηφιακό κόμμα, αλλά να ανοίξει με δίκτυα, με συζητήσεις θεματικές μέσω του ίντερνετ αλλά και άλλες. Είμαι δηλαδή υπέρ της άποψης ότι πρέπει το κόμμα να αλλάξει, αλλά δεν είμαι υπέρ της άποψης ότι πρέπει το κόμμα να περιθωριοποιηθεί. Διότι μετά, αν έχουμε αυτήν τη σχέση κατευθείαν των αρχηγών της ηγεσίας του κόμματος και του λαού, τότε δεν υπάρχουν τρόποι και για να υπάρξει φιλτράρισμα τα κάτω προς τα πάνω, αλλά και επομένως μια συμμετοχή στη διαδικασία, έτσι ώστε ο κόσμος να αισθάνεται ότι είναι το κόμμα στο χώρο του, ας πούμε, αλλά και οι απόψεις της ηγεσίας όταν εμφανίζονται και δεν έχουν φιλτραριστεί από τα πάνω προς τα κάτω, μέσα από τους ενδιάμεσους χώρους, πάλι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι ο άλλος, το μέλος, ο πολίτης αισθάνεται ότι του επιβάλλονται, τον καπελώνουν, όπως λέγαμε. Επομένως, αυτού του είδους οι γραμμές και οι συνδέσεις. Το αμφίδρομο που δεν είναι απαραίτητο αμφίδρομο. Που δεν είναι αμφίδρομο, είναι απαραίτητο, νομίζω, να επανέλθει. Ξέρω ότι κοιτάς με πάρα πολύ ενδιαφέρον τον τρόπο με τον οποίο ο Κόρμπιν δομεί τη νέα αριστερά στην Αγγλία. Και ότι θεωρείς ότι και αυτό θα μπορούσε να είναι μια άποψη, έτσι δεν είναι? Οπωσδήποτε. Κοιτάξτε να δείτε, τα στοιχεία που έχουμε είναι αυτή τη στιγμή τα κόμματα, τα παραδοσιακά κόμματα. Τα παραδοσιακά κόμματα, αυτά όπως τα ξέρουμε, και τα κομμουνιστικά, τα αριστερά, αλλά και τα δεξιά, βρίσκονται σε τεράστια παρακμή. Μόνο 5% των 4% των Ευρωπαίων πολιτών είναι μέλη σε κόμματα. Το κόμμα το οποίο τα παλιό, και μάλιστα τα αριστερά κόμματα που παλιότερα ήταν κόμματα εθελοντών, μελών που ήταν διατεθειμένοι να πάνε να δώσουν την ώρα τους, την ενέργειά τους, τη δουλειά τους για να δουλέψουν εθελοντικά, τώρα έχουν γίνει κόμματα βασικά που δουλεύουν μέσα από εταιρείες δημοσίων σχέσεων, από διαφημιστές κτλ. Και αυτός είναι από τους λόγους που έχουμε τόσο μεγάλη διαφθορά με τα κόμματα. Και μεγάλοι ηγέτες από τον Κράξη στην Ιταλία μέχρι τον Κόλ στην Γερμανία, τον Σιράκ και τώρα τον Σαρκοζή, και οι δικοί μας βέβαια, τους πιάσανε πρωθυπουργοί ηγέτες, τους πιάσανε. Ναι. Επομένως, αυτή η μορφή του κόμματος φθήνει. Και φθήνει, πάλι, αν το πάμε λιγάκι έτσι θεωρητικά, γιατί χρειάζεται να το καταλαβαίνουμε, το κόμμα αυτό που φτιάχτηκε, το πυραμιδωτό αυτό κόμμα, ας πούμε και το κομμουνιστικό, στηριζόταν σε δύο βασικές παραμέτρους του τρόπου με τον οποίο οργανωνόταν η εργασία και η πολιτική. Η εργασία συγκεντρωνόταν σε μεγάλους εργασιακούς χώρους, σε μεγάλα εργοστάσια, σε μεγάλες φάρμες κτλ. Και η πολιτική είχε μια κυκλικότητα. Δηλαδή, οι επέτειοι, οι μεγάλες απεργίες και βέβαια οι εκλογές. Είχαμε λοιπόν μια συγκεντροποιημένη παραγωγή την οποία εξέφραζε αυτό το μαζικό κόμμα με την πυραμιδωτή σχέση που προχωρούσε από τα μέλη στην ηγεσία, και μετά μια πολιτική η οποία οργανωνόταν γύρω από την κυβέρνηση, τη Βουλή και τα κόμματα. Σήμερα, όπως είπαμε και πριν, η μεν παραγωγική διαδικασία έχει γίνει πιο οριζόντια, διαφορετικής μορφής από αυτό που ήταν πριν. Δεν υπάρχουν μεγάλα πια κέντρα στα οποία οργανώνονται οι παραγωγικές δυνάμεις. Ναι, όχι, πολλά μικρά. Ναι, ναι. Η δε πολιτική. Και διαφορετικά αυτή, μεταξύ τους. Και διαφορετικά μεταξύ τους, ακριβώς. Και είναι δυνατόν να είσαι εσύ εδώ στην Αθήνα και να δουλεύεις με κάποιον στο Ρίο Ντε Ζανέιρο. Έτσι, μέσω του διαδικτύου, και
να μην μιλάς στο διπλανό σου, που είναι στο διπλανό τραπέζι, να του στέλνεις και αυτού mails και μηνύματα μέσω των SMS. Επομένως, είμαστε σε έναν διαφορετικό τρόπο οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας και της εργασίας, τον οποίο βέβαια για τα νέα παιδιά είναι και ο μόνος τρόπος που ξέρουν. Αλλά και η πολιτική ακόμα. Διότι αν μιλάμε σήμερα για την πολιτική, δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για τις εκλογές, παρότι τους δίνουμε μεγάλη σημασία. Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για τις κυβερνήσεις, τα υπουργεία και τα κόμματα. Μιλάμε για τον τρόπο με τον οποίο η εξουσία ασκείται στο μικροεπίπεδο, στην κοινωνία, σε αυτά που λέγαμε πριν, σε όλων των ειδών και τους θεσμούς, αλλά και τις άτυπες σχέσεις που υπάρχουν από την οικογένεια, στη γειτονιά, στον σύλλογο, στον σύνδεσμο, στο σωματείο. Σε όλους αυτούς τους μικρόκοσμους που δεν είναι μικρόκοσμοι στην πραγματικότητα, γιατί καθορίζουν τη ζωή σου. Και που εκεί είναι η λεγόμενη μικροπολιτική, είναι και η πιο σημαντική πολιτική που ασκείται. Και εκεί λοιπόν θα έλεγε κανείς ότι το κόμμα πρέπει αναγκαστικά να αλλάξει, να γίνει κάτι διαφορετικό. Αναφέρεται τον Κόρμπιν, θα έλεγα και τον Ποδέμος. Το Ποδέμος λένε τώρα δεν πήγε καλά. Αυτό είναι ένα κόμμα που φτιάχτηκε το 2014 από το μηδέν. Από το μηδέν. Δεν ήταν σαν το ΣΥΡΙΖΑ που έχει 15 μεταμορφώσεις. Ναι, ναι, ναι. 15 μεταμορφώσεις από το 68 που έγινε διάσπαση του ΚΚΕ. Και έχει φτάσει τώρα να είναι ποσοστό 11%, αλλά εντωμεταξύ έχει περάσει από μια μεγάλη και ξαφνική άνοδο και δεν ξεφούσκωσε σαν το ποτάμι, ας πούμε, εδώ ή σαν την Ένωση Κεντρών. Να εξαφανίστηκε. Και η Ποδέμος λοιπόν και ο Κόρμπιν, όταν ο Κόρμπιν πήρε ένα κόμμα με 120.000 μέλη ή περισσότερη ηλικία σαν και εμάς, και οι οποίοι βέβαια ήταν μέλη του κόμματος επειδή ήταν μέλη συνδικάτων και πηγαίνανε μέσω του συνδικάτου, γινόταν η κομματική ήταν τους ένταξη. Ήταν αυτονόητο. Ναι. Αυτονόητο και σχεδόν αναγκαίο. Είχε φτιάξει τώρα, έχει φτιάξει ένα κόμμα το οποίο από τη στιγμή που κάλεσε τον κόσμο να πάει να συμμετάσχει και στην εκλογή του αρχηγού, όπως ήταν βέβαια η δικιά τους διαδικασία, αλλά μετά να συμμετέχει και στην δημιουργία πολιτικών. Στην παραγωγή. Και στη διαδικασία της παραγωγής των πολιτικών και των τοπικών αλλά και των θεματικών. Έφτασε να έχει 500.000 μέλη. Αυτά τα είδαμε, τα ζήσαμε. Και είναι τα δύο μόνα κόμματα τα οποία δεν βρίσκονται σε παρακμή. Από πλευράς μελών εννοώ. Άλλο τις πολιτικές, αυτό είναι θέμα άλλη συζήτηση. Και νομίζω ότι και εμείς για να επιβιώσουμε ως ένα κόμμα το οποίο παραμένει ακριβώς ο διαμεσολαβητής μεταξύ της ηγεσίας του λαού, αλλά από την άλλη πλευρά έχει μια ενεργή συμμετοχή και οι πολίτες καταλαβαίνουν ότι να είσαι με αυτό το κόμμα, να είσαι μέλος του ή να είσαι φίλος του και να συμμετέχεις στις διαδικασίες.